απέστησα 3 διοικητικά συμβούλια και πάω για το 4ο. Και δυσκολεύομαι να πω ότι είμαι αναντικατάστατος. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το πρόβλημα της συμμετοχής στα σωματεία και στους συνδέσμους και στο συνδικαλισμό είναι πρόβλημα που το δημιουργούμε από πάνω, δεν το δημιουργούν από κάτω. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει κανείς εδώ μέσα που δεν θα ήθελε να δει τα δικαιώματά του, τα επαγγελματικά, τη ζωή του, την ίδια να καλυτερεύει. Άρα, για μένα κάτι τρέχει όταν ένας, ας πούμε εγώ, ή 50 εσείς, εκπροσωπείτε χιλιάδες. Αυτό το ίδιο πλαίσιο το οποίο έχουμε στήσει, δεν πάει άλλο. Για να αλλάξει αυτό, θα πρέπει να βγάλουμε ένα όραμα. Και το όραμα αυτό λέει, πρώτον και καλύτερο να στηρίξουμε τις δουλειές όλων, όλων των αυτοαπασχολούμενων ημών, μικρών και μεγάλων εισοδημάτων με τις αναλογίες στους φόρους και στα έφερα. Δεύτερον, να πλατείνει γεωγραφικά όπου υπάρχει πόλη και χωριό και έχει ασφαλιστεί, να δημιουργηθούν εκεί τα τοπικά σωματεία. Όλα αυτά μαζί θα πρέπει να φύγουν από την πολυτέλεια της καρέκλας και της θέσης του Προέδρου και να αποφασίσουν να συνυπάρξουν σε μια ομοσπονδία. Αν μπουν τέτοια σχέδια στην πράξη, όπως το είπε και η Μαρία, είναι οι πράξεις. Δεν είναι μόνο οι αρχές, γιατί και εγώ μπορώ να σας λέω όλα αυτά και να τα κάνω ποτέ. Τότε θα έχουμε και συμμετοχή, θα έχουμε και για πρώτη φορά στο ΨΑΣ Παναγιώτη, Ελένη, Γιάννη, εξοδιοικητικές επιτροπές και θα έχουμε ισχύ. Αλλιώς, θα μαζευόμαστε εδώ οι ίδιοι και οι ίδιοι, θα ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους και θα ευχαριστιόμαστε. Ένα θέμα που θέλω να δείξω επίσης είναι ότι στους υποψηφίους έχουμε 3 μόνο γυναίκες, στους 11, και θα ήθελα να παρακαλέσω το σώμα να τις στηρίξει. Ο χρόνος τελείωσε, ενημερώνω πλέον. Ένα τελευταίο λοιπόν, να σας πω ότι η οικονομική απεξάρτηση από τις εταιρείες σημαίνει ότι μπορείς πλέον να μιλήσεις επί ίσης όρης προς τον εργοδότη σου και ότι η ΑΔΕ δεν είναι παρά το προηγούμενο παράδειγμα του ενός ανθρώπου που εκπροσωπεί χιλιάδες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πια δεκτό. Σήμερα είναι ένα κάλεσμα να το αλλάξουμε όλο αυτό, αυτοί οι λίγοι που μαζευτήκαμε εδώ. Σας ευχαριστώ.